Βατικάνος από κοντά ισοφαρίζει. Κλείστε τον έτσι τα αυτοί μου τώρα, έτσι πάει. Η απειρία του Τυριακή στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι αυτή. Είναι απειρία, εντάξει. Δηλαδή, αν του φύγει κανένα τέτοιο στη Νέα Σμύρνη, ακόμα θα το εξήλω. Δεν μιλάμε τώρα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, στην Ξάνθη δεν βαράνε, κανένα πινελίκι έχει μόνο. Στα Γιάννενα από κάτω χτυπάνε το τζάμι έτσι. Ό,τι και να συμβαίνει, έχει τύπους που γυρνάνε στο τζάμι. Ξέρω εγώ, δίνει ένα φάουλ στο κέντρο, π.χ. ο Παπαγουρίδης που παίξε τώρα στον τόρτι που φάγαμε. Γυρνάνε κάτι βλάχια από μπροστά, χτυπάνε το τζάμι και κάνουνε. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Ωραία. Κάτι καράβλαχοι εντελώς να μιλάμε. Δηλαδή, δεν μιλάμε για βλάχο απλό, με μπέρτα και σήμα το V εδώ έτσι. Βλάχμαν και πετάει. Κανονικά. Μιλάμε ότι αυτός αν, αν πει 8 φωνή εντασερή, θα κλάψει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα είναι ετήσια γιορτή, ξέρω εγώ πώς έχουμε, 10 Φεβρουαρίου. Θα χαρακτηριστεί 10 Φεβρουαρίου επίσημη, ξέρω εγώ, γιορτή των φωνιέντων, των παγουράδων τέλος πάντων. Και μιλάμε τώρα και χωρίς δόντια, χωρίς. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Απορώ πως μπήκα στη διαδικασία αυτή να αγοράσουν εισιτήριο και να μπουν στο γήπεδο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι κατά τα δημοσιογραφικά στα Γιάννενα. Πολύ τον Πινελίκη. Εν τω μεταξύ, του είχαμε τον Πινελίκη, όσο δεν υπήρχε αστυνομία μες στο μπουθ. Ήρθε ένας αστυνομικός, ένας κακομύρης, δεν έχει το γάσο. Κασμάτσε τούγκ τέλος πάντων. Βγήκα σε τσακιτσάν. Ένας ήρθε και ξαφνικά τον μπεκεί όλοι άγιοι από κάτω. Λες και ήρθε ο Τζακ Νόρις. Τέλος πάντων, ο Ρέιντζερς. Τι ήταν αυτός, Ρέιντζερς δεν ήταν ο Τζακ Νόρις. Δεν είχε μια σειρά από τα Ρέιντζερς. Όχι Ρέιντζερς Σέλτικ, το Προτεστάντες διαμαρτυρόμενοι, πως λέω τους Καραγιώστες. Ωραία, Ρέιντζερς Αμερικάνικοι, Τέξας Ρέιντζερς και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτά με τους βλάχους στα χωριά της επαρχίας που γενικά